Καλωσορίζουμε τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Είναι βουλευτής του ΚΚΕ, στέλεχος στην Κρήτη, από το πόρταλ 902.gr. Καλησπέρα, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Έχουμε την επικοινωνία μαζί σας, γιατί η Κρήτη τις τελευταίες μέρες χτυπιέται πραγματικά από την κακοκαιρία, από το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, και συνεχίστηκε και σήμερα με μεγάλες καταστροφές. Βρεθήκατε εκεί, έχετε πάει περιοδίες, έχετε επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Δώστε μας μία εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί. Δυστυχώς δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε και το τελευταίο φαινόμενο, από ό,τι φαίνεται. Να. Η Κρήτη πήρε σειρά από διάφορες άλλες καταστροφές τις οποίες ζήσαμε σε όλη τη χώρα, από τη Μάτρα, το Μάτι με τις πυρκαγιές, στην Εύβοια, στην Καρδίτσα, στα Ιόνια νησιά, τους σεισμούς στη Σάμο. Τώρα λοιπόν έχουμε και την Κρήτη. Είναι όντως τιμωρία του Θεού, σεισμοί και καταποντισμοί? Είναι ως αποτέλεσμα μιας διαχρονικής αδιαφορίας των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας τώρα, παλιότερα, του ΠΑΣΟΚ, την προηγούμενη τετραετία με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι γεγονός ότι ποτέ καμία κυβέρνηση και καμία περιφερειακή αρχή, κατά συνέπεια και η περιφέρεια Κρήτης, καμία δημοτική αρχή δεν σχεδίασε έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Στην Κρήτη βέβαια τα φαινόμενα στην Κρήτη αυτές τις μέρες, που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα θα έλεγα, δεν αφορούν μόνο το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα. Ναι. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου χτύπησε την πόλη του Ηρακλείου, κοντινές περιοχές σε χυμάρους και ποταμούς, την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, την Χερσόνησο, την περιοχή της Χερσονήσου, και επεκτάθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή Παιδιάδος, Καστέλη Παιδιάδος, και στα γύρω χωριά, στις γύρω περιοχές, για να μην απαριθμώ ένα-ένα τα χωριά. Ναι. Είναι μια πολύ εκτεταμένη περιοχή. Ναι. Είναι μια υψηλής παραγωγικότητας περιοχή. Σε καλλιέργειες. Έχει βουνά, βεβαίως, περικλείεται από βουνά, είναι πεδιάδες που περικλείεται και από βουνά, όπως και το οροπέδιο Λασιθίου είναι οροπέδιο, δηλαδή είναι κάμπος όπου υπάρχει εντατική καλλιέργεια, πατάτας και πευτικών κτλ. Υπάρχουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο καστέλι της Πεδιάδας, και φυσικά έχουμε τις χθεσινοβράδινες έντονες βροχοπτώσεις στο βόρειο, κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Κρήτης, που ξεκινά, αναφέρομαι, στο σύνολο μιας τουριστικής περιοχής, που είναι η πιο top τουριστική περιοχή και μια από τις μεγαλύτερες στη χώρα, δηλαδή Γούρνες, Γούβες, Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάλια και τις γύρω περιοχές. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι βιβλική. Είναι πρωτοφανή τα αποτελέσματα αυτής της βροχόπτωσης. Οπότε μιλάμε ότι έχουν πληγεί αγρότες, κάτοικοι τα σπίτια τους, καταστηματάρχες, και όσες επιχειρήσεις κινούνται και γύρω από τον τουρισμό, αφού μας λέτε ότι είναι μια τουριστική περιοχή. Λαϊκά στρώματα, καταρχάς, εργαζόμενοι. Αφορά το οδικό δίκτυο, σημαντικές κατολιστήσεις και υπερχείληση χυμάρων, οικισμούς που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, περιουσίες που χάνονται, καλλιέργειες, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Και μιλάμε για περιοχές, επαναλαμβάνω, είτε που έχουν εντατικές καλλιέργειες ή που είναι τουριστικές. Βλέπετε, φροντίσανε να φτιάξουν τα τετράστερα και τα πεντάστερα, αλλά δεν προνόησαν και συνειδητά, γιατί ξέρετε, πάνω από το από την ανθρώπινη ζωή προτάσουν το κέρδος. Ναι. Οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλέμποροι. Mm-hmm. Φρόντισαν ποτέ να σχεδιάσουν και να φτιάξουν αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, ανακαλύψαμε όλες αυτές τις μέρες ότι δεν είναι απλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που είναι ένα υπαρκτό θέμα. Και θα ρωτήσει κάποιος, η αιτία δεν βρίσκεται ακριβώς στα καιρικά φαινόμενα? Θα ρωτούσαμε κι εμείς, δικαιολογούν όμως τέτοιας έκτασης καταστροφής, όταν ποτέ το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση
δεν πήρε μέτρα πρόληψης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει ακόμα και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που η ίδια διατείνεται σε όλους τους λόγους ότι φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωραία. Και ποια είναι τα μέτρα που πήραν όλα αυτά τα χρόνια για την αντιμετώπιση αυτών των ακραίων φαινομένων? Όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο, αλλά έκαναν και πλάτες. Και επιτρέψτε μου να πω τι σημαίνει έκαναν πλάτες. Έκαναν πλάτες, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Καστελίου Πεδιάδας, όπου αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή το αεροδρόμιο Ηρακλείου από την Ομονοπολιακό Όμιλο Τέρνα, η οποία εταιρεία δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Όλα τα μπαζώματα πήγαν σε ρέματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να αλλάξει κατεύθυνση ροή των υδάτων, να μπει σε καλλιέργειες που η ζημιά μπορεί να φτάνει μέχρι και το 100%, σε θερμοκήπια που έχουν γαρίφαλα οι άνθρωποι, έχουν κυπευτικά κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Συντηχάκη? Είναι θέμα υψηλού κόστους των αντιπλημμυρικών ή αντισεισμικών έργων? Γιατί το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές. Στη Μάνδρα, η Τέρνα, για παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, η Τέρνα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ζημιές που υπέστησαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Δεν φτάνει που τους πήραν τις περιουσίες. Δεν φτάνει που έχουν αποψηλώσει χιλιάδες ελαιόδεντρα στην περιοχή, καταστρέφοντας την αγροτική παραγωγή. Δεν φτάνει που έχουν καταστρέψει το περιβάλλον συνολικά. Έρχονται οι καταστροφές που ευθύνεται και η Τέρνα, η εταιρεία, γιατί δεν τήρησε κανένα πρωτόκολλο, δεν τήρησε κανένα μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας στη διάρκεια κατασκευής αυτού του έργου, και έρχεται και λέει ότι εγώ δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη έξω από τα όρια της δικής μου ευθύνης, δηλαδή του εργοταξίου που έχει. Και η κυβέρνηση... αντίστοιχη ευθύνη υπάρχει και στο οροπέδιο Λασιθίου, πώς γνωστόν. Πριν το οροπέδιο Λασιθίου είναι ο κάμπος της Χερσονήσου, όπου έχει φτιαχτεί το φράγμα Ποσελέμη, ένα πολύ μεγάλο υπερδιαστασιολογημένο έργο και υπερκοστολογημένο έργο. Και οι εργολαβίες παρουσίασαν σοβαρά τοπήματα με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αποτέλεσμα τα νερά που κατεβαίνουν από το οροπέδιο Λασιθίου να κατευθύνονται σε άλλες διόδους, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι φλέβες και να τρέξουν μέσα στους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Γιατί ήταν υψηλό το κόστος εάν τηρούσαν ακριβώς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν στο σύνολό της η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέβλεπε τέτοιου είδους πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέμε, ότι το κέρδος έρχεται πάνω από την ανθρώπινη ζωή και τα αντιπλημμυρικά έργα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 230 με 250 κλήσεις εγκλωβισμένων κατοίκων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Υπάρχουν τραυματίες, υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Και μάλιστα την χάνει την στιγμή αυτή και συγγενικά μου πρόσωπα στην περιοχή των Μαλίων, αυτή τη στιγμή να είναι σε μια φάση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή ο κόσμος ζει τραγικές καταστάσεις που έρχονται και συμπληρώνονται με βάση την κατάσταση την οποία βιώνουν με τον τουρισμό και λόγω της πανδημίας. Άλλος είναι άνεργος, άλλος είναι απολυμμένος, άλλος περιμένει το επίδομα της αναστολής. Δηλαδή μια αφόρητη κατάσταση στους κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Χρονικές, όπως είπαμε. Επιπλέον προβλήματα. Η στάση της περιφέρειας και των δημοτικών αρχών σε αυτή την υπόθεση ποια είναι, κύριε Συντηχάκη, που γνωρίζετε επίσης εκεί την κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι πρόκληση, παρόλο που έχουμε αυτή την εκτεταμένη βιβλική καταστροφή, η κυβέρνηση να επιρρύπτει την ευθύνη στην περιφέρεια, η περιφέρεια να επιρρύπτει την ευθύνη στην κυβέρνηση. Το ίδιο είχαν κάνει και το 2018 με τις καταστροφές στα Χανιά, στο Δήμο Πλατανιά. Αντίστοιχα οι Δήμοι να λένε εμείς δεν έχουμε ούτε χρηματοδότηση πόρους ούτε αρμοδιότητα για να κάνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα, κατά συνέπεια τα έχει περιφέρεια και το κεντρικό κράτος, δηλαδή ένα απίστευτο μπαλάκι, και αυτός που τελικά πληρώνει την ύφη είναι ο εργαζόμενος λαός, είναι οι μικρομεσαίοι αγρότες, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι που περιμένουν να βγάλουν τα προστοζήν αυτή την περίοδο και ο ένας μετά τον άλλο βάζει λουκέτο. Αυτοί είναι που πληρώνουν την ύφη σε τελική ανάλυση και φυσικά ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής. Έτσι. Πριν από λίγο είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά. Του ανέφερα το τι ακριβώς γνωρίζουμε και την ανάγκη
να επισπευθούν οι διαδικασίες άμεσων μέτρων. Καταγραφής των ζημιών και... πριν την καταγραφή. Καταρχάς, ο άμεσος απεγκλωβισμός των κατοίκων που κινδυνεύουν... Ναι, τώρα, για την κατάσταση τώρα. Τους ναι. τραυματίες με παροχή άμεση υγειονομικής περίθαλψης. Ναι. Δεύτερον, να αξιοποιηθούν μηχανήματα καθαρισμού και από τον στρατό. Όπως, για παράδειγμα, οι γέφυρες Μπέλεϊ, όπως είχαν χρησιμοποιηθεί το 2018 στην περίπτωση των καταστροφών στα Χανιά και είχε αποτελέσματα, γιατί διευκόλυνε τη μετακίνηση των κατοίκων και την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Και το τρίτο είναι η άμεση έκτακτη αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό των πληγέντων της περιοχής και ένταξή τους στην επικείμενη χορήγηση χρηματοδότησης που αφορά την περίπτωση της Άμμου και της Καρδίτσας. Ναι, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις ενταχθεί και η Κρήτη, και η Κρήτη με βάση ναι. τα φαινόμενα, τα αποτελέσματα δηλαδή, που ζήσαμε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, βεβαίως, πρέπει να υπάρξει μια διυπουργική συνεργασία, γιατί προκύπτει και αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Αγκαλιάς μου έλεγε ότι, ξέρετε, εγώ έχω το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, δεν έχω το κομμάτι των υποδομών, ναι. δεν έχω το κομμάτι, είμαι ούτε υπουργός εσωτερικών, είμαι πολιτικής προστασίας. Βλέπετε λοιπόν πώς κατακαιρματίζονται και στο κεντρικό επίπεδο. Παρόλο που λένε ότι είναι τελικό το κράτος, αλλά mm-hmm. κατά τα άλλα, όταν αφορά την ανθρώπινη ασφάλεια, και εκεί κατακαιρματίζονται οι ευθύνες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συνεννόηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια να γίνει, να γίνει κήρυξη, άμεση κήρυξη των πληγέντων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το πρώτο είναι αυτό. Είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουν από εκεί ναι. και πέρα και στην καταγραφή ζημιών κατοικιών, φυτικού ζωικού κεφαλαίου, υποδομών, μαγαζιών, αυτοκινήτων. Έτσι. Και από εκεί και μετά, μετά την καταγραφή αυτή, να υπάρξει μια 100% πλήρη, δηλαδή, αποζημίωση των ζημιών, αν πρόκειται για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από την πλευρά του ΕΛΓΑ και από τα ΨΕΑ, οποιοδήποτε χαμένο εισόδημα των παραγωγών, και φυσικά την αποζημίωση όσων είχαν μαγαζιά, αυτοκίνητα, οικοσυσκευές και παρέχοντες. Ναι. Αυτή την πρόταση που καταθέσαμε στην κυβέρνηση. Ναι, και ναι, κατανοητό. Κύριο Χαρδαλιά, αλλά και στη Βουλή με αφορμή την συζήτηση ενός νομοσχεδίου. Κατανοητό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα για το θέμα των πλημμυρών και των αντιπλημμυρικών έργων. Το γεγονός ότι τα έργα αυτά, τα αντιπλημμυρικά, όπως και τα αντισεισμικά, το αναφέρατε, και τα αντιπυρικά, δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην κατεύθυνση του να μην φτιάχνονται τα έργα. Βεβαίως. Έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας δεν είναι επιλέξιμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή να το πω διαφορετικά, είναι επιλέξιμα στην περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στην κατασκευή των έργων. Αλλά ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης που θα επενδύσει σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας όταν γνωρίζει ότι προφανώς δεν έχει αντίτιμο, δηλαδή δεν έχει κέρδος η κατασκευή τέτοιων έργων. Ούτε στην κατασκευή, αλλά ούτε και στη λειτουργία. Εδώ ακόμα και έργα, μεγάλα έργα στην Κρήτη, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ναι. που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ναι. πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Ναι. Εδώ και 30 χρόνια είναι το γιοφύρι της Άρτας, λένε ότι θα κατασκευαστεί. Κι όμως το εμπόδιο ποιο είναι? Είναι η δυστοκία από την πλευρά των εταιριών να προχωρήσουν στην κατασκευή ενός τέτοιου έργου, διότι από τα διόδια δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ απόσβεση λόγω χαμηλής κυκλοφορίας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση πάλι το κέρδος έρχεται πάνω και από τον και είναι το άνθρωπο. Κυρίαρχο στοιχείο. Έχετε βεβαίως. Δίκιο. Όχι μόνο αυτό, και να σας πω και κάτι άλλο, διότι κάτι αντίστοιχο πρόκυψε τα προηγούμενα χρόνια με τις καταστροφές στα Χανιά. Δεν ξέρω αν το βρίσκω τώρα, ναι. Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν τότε είχε απευθυνθεί η περιφέρεια Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για την Ελλάδα σε σχέση με τις καταστροφές της Κρήτης το 2018, η απάντηση τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η εξής. Η καταστροφή είναι φυσικής προέλευσης και συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε ότι δεν θα πάρετε δεκάρα τσακιστή.
Άρα από πού θα βρεθούν, από πουθενά. Μπορεί ο καθένας να τάζει λαγούς με πετραχίλια, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι, οι υπουργοί κτλ. Αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στα Χανιά, υποχρηματοδοτούνται αυτά τα έργα και καθώς επίσης δεν έχουν αποζημιωθεί οι αγρότες και για τις καταστροφές του 18 και για τις καταστροφές του 19. Ναι, είναι καθυστερήσεις που σημειώνονται σε όλη την Ελλάδα από τις φυσικές καταστροφές σε βάρος των αγροτών και των πληγέντων κατοίκων. Τώρα, κύριε Συντιχάκη, επειδή έχουμε τη σύνδεση και επειδή κυριαρχεί και το θέμα της πανδημίας, θα ήθελα και από εκεί να μας μεταφέρετε μία εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη όσον αφορά την πανδημία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε και ακούμε, όπως και σε όλη την Ελλάδα, προβλήματα, ελλείψεις, έλλειψη κλινών ΜΕΘ, έλλειψη προσωπικού. Η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε μέτρα που ζητά το κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα για να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο αποτελεσματικό ή με λιγότερες επιπτώσεις την πανδημία. Πώς τα σχολιάζετε? Κοιτάξτε, και η Κρήτη, ναι, και η Κρήτη προφανώς δεν είναι έξω από τη γενική εικόνα, τη συνολική εικόνα που υπάρχει στη χώρα μας. Που σημαίνει πρακτικά τι? Ότι η κυβέρνηση πρόταξε πάνω απ' όλα την οικονομία, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, και παρόλο που της δόθηκε η ευκαιρία, η δυνατότητα 8 μήνες τώρα να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας, τις τόμοι, τα αστικά κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, δευτεροβάθμια νοσοκομεία, ενώ της δόθηκε η δυνατότητα να διαμορφώσει υποδομές προκειμένου τα τμήματα των παιδιών στα σχολεία να είναι 15 αντί να είναι 20, 25 και 27, να προσλάβει επιπλέον εκπαιδευτικούς, να προσλάβει καθαρίστριες κτλ., να δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις στους εργασιακούς χώρους για μαζικά τεστ και μέτρα υγειονομικής πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην Κρήτη. Και μάλιστα μπορώ να σας πω και σε υπερθετικό βαθμό, μέχρι σημείου που υπάρχει μια, θα έλεγα, εξόφθαλμη απόκρυψη των κρουσμάτων στην Κρήτη. Ναι, με πρόσχημα, το καταγγέλλατε το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Και όχι μόνο αυτό, όταν σε μια περιοδία που είχε κάνει κλιμάκιο του ΚΚΕ εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού, τότε ο Υπουργός, ο κύριος Θεοχάρης, μας είχε απαντήσει ότι αν είναι δυνατόν ποτέ να δώσουμε την πραγματική εικόνα, τότε θα γίνουμε, δεν θέλω να πω την έκφραση αυτή που είπε, εν πάση περιπτώσει τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο εγκληματική ήταν η στάση και παραμένει η στάση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που θεωρείται νοσοκομείο αναφοράς και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στο Ηράκλειο, που είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο που δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιο βάρος. Η κλινική COVID αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει γεμίσει. Από ό,τι πληροφορούμε, 15 εργαζόμενοι έχουν νοσήσει. Βέβαια, έχουν νοσήσει γύρω στους 30 εργαζόμενους, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουν εργαζόμενοι από εξέταση, αυτοπρωτόβουλη, θα έλεγα, η χνηλάτιση και τα λοιπά, καταγεγραμμένοι είναι οι 15, είναι όμως πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα, είναι ανύπαρκτα σε ό,τι αφορά το υγειονομικό προσωπικό. Τεστ δεν γίνονται, γιατί όπως λέει η διοίκηση, δεν υπάρχει επαφή με κρούσματα. Υπάρχει ένα plan B από την πλευρά του νοσοκομείου που λέει ότι θα κάνουμε, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα γίνει αναστολή κλινικών. Ήδη είναι σε φάση αναστολής ή καρδιολογική, δηλαδή η κλινική των εφραγμάτων. Και γενικώς τα εξωτερικά ιατρία, παρόλο που λειτουργούν, υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού και μάλιστα φαίνεται κάθε μέρα που περνάει, διότι μειώνεται το προσωπικό και λόγω κρουσμάτων και δεν υπάρχουν εφεδρίες για να αναπληρώσουν αυτό το κενό. Η ίδια κατάσταση που υπάρχει στα λεωφορεία και στο μετρό της Αθήνας, η ίδια κατάσταση είναι και στο Ηράκλειο και στα αστικά κέντρα και νομίζω και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο απίστευτος συνωστισμός. Και το πιο προκλητικό, θα έλεγα, από όλα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι δεν υπάρχει μοριακός αναλυτής για τα τεστ. Με αποτέλεσμα
να πληρώνουν 4.000 ευρώ από το νοσοκομείο, από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, δηλαδή από τα χρήματα του ελληνικού λαού, προκειμένου να στέλνονται στο πανεπιστήμιο που υπάρχει μοριακός αναλυτής για να γίνονται τα συγκεκριμένα τεστ. Πραγματικά συμβαίνουν απίστευτες καταστάσεις, κύριε Συντηχάκη. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Κοιτάξτε, αυτό που σε αυτή τη φάση που διανύουμε απαιτείται η οργανωμένη επιθαρχία. Τηρώντας όλα τα μέτρα με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων, των επιδημιολόγων, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να απαιτήσει εδώ και τώρα άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με μαζικά τεστ, να διεκδικήσει τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να στελεχωθούν με το επαρκές υγειονομικό προσωπικό, τα σχολεία, οι μαθητές και μέσα από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τους που τα ανέδειξαν και φάνηκε αυτό, να διεκδικήσουν καθηγητές, μείωση των μαθητών ανατάξεις στα 15 παιδιά, ναι, και καθαρίστριες. Και φυσικά αυτό που απαιτείται σήμερα είναι ένα ισχυρό μέτωπο που πρέπει να διαμορφωθεί από όλους τους εργαζόμενους και την νεολαία, προκειμένου να ανατραπεί μια τέτοια πολιτική που βάζει τα κέρδη των καπιταλιστών πάνω από την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του ανθρώπου. Και φυσικά αυτό θα σηματοδοτήσει και η μεγάλη απεργία που, όπως γνωρίζουμε όλοι, προγραμματίζεται διεκδικώντας και μεροκάματο μισθού, συντάξεις και υγεία, ασφάλεια για όλους. Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.